Τώρα ήρθε η ώρα να καταστρέψω όλους τους εχθρούς μου. Μέσα στο πέλαγος της δυστυχίας ο άνθρωπος αυτός φάνηκε σαν λιμάνι. Εκεί θα πάω να δέσω τις πικρές και μαύρες σκέψεις μου. Ήρθε η στιγμή να φανερώσω αυτό που σκέφτομαι να κάνω. Ακούστε το. Και σίγουρα δεν θα χαρείτε. Το ξέρω. Θα στείλω κάποιον να καλέσει τον Ιάσονα εδώ. Θα τον κοιτώ στα μάτια, θα του μιλάω τρυφερά και θα του πω πως συμφωνώ με όσα σκέφτεται να κάνει. Και πάνω απ' όλα συμφωνώ με το γάμο του αυτόν. Τα πάντα τα σχεδίασε έξυπνα. Σοφά! Κι ύστερα θα του ζητήσω να μείνουν τα παιδιά εδώ. Δεν κάνει να τα βρίζει και να τα ταπεινώνει ο κόσμος. Έτσι θα μπορέσω να σκοτώσω την κόρη του βασιλιά. Θα τη στείλω πλούσια δώρα για να μην διώξει τα παιδιά. Ένα χρυσό στεφάνι και ένα πέπλο διάφανο. Θα τα ποτίσω με φαρμάκι και μόλις τα φορέσει θα έρθει το τέλος. Και το δικό της και όποιου πάει να την αγγίξει. Σιωπή. Το στόμα μου σφραγίζω προς το παρόν. Μεγάλη σιωπή. Πρέπει να σκοτώσω και αυτά. Πρέπει να πεθάνουν και τα παιδιά μου. Μόνο όταν καταστρέψω τα πάντα μπορώ να φύγω. Ξέρω πως θα με κυνηγήσουν για των παιδιών μου τη σφαγή. Είναι μια πράξη πέρα από τα όρια της φρίκης. Μύδια! Δεν υπάρχει λόγος πια να ζεις. Άφησες τη χώρα σου γιατί πίστεψες τα λόγια ενός κάποιου Έλληνα. Μεγάλο λάθος. Πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν θα δει πάλι τα παιδιά του ζωντανά, ούτε και θα χαρεί κανέναν άλλο γάμο. Κανείς μην πιστέψει πως κατοικεί σε μένα δειλία και αδυναμία. Έχω περάσει στην άλλη όχθη πια. Καλοσύνη υπάρχει μόνο για αυτούς που αγαπάνε. Για τους άλλους, βία. Μονάχα βία. Μόνον αυτός που σκέπτεται έτσι περνά στην ιστορία. Νόμους των ανθρώπων τους τιμώ και τους σέβομαι. Το καλό σου θέλω. Μην προχωρήσεις σε τέτοιες πράξεις. Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Εσύ μπορείς να συμβουλεύεις γιατί δεν υποφέρεις. Θα μπορέσεις να σκοτώσεις τα ίδια σου τα παιδιά. Εκείνον που τα έσπηρε σκοτώνω. Θα γίνεις το πιο δυστυχισμένο πλάσμα. Είμαι. Δεν θα γίνω. Φτάνει. Δεν χρειάζονται άλλες λέξεις. Τώρα τα ξέρετε όλα. Ποτέ. Και σε κανένα μη φανερώσετε το μυστικό μου. Οι γυναίκες πρέπει να αγαπούνε τις γυναίκες, να τις νοιάζονται και να τις προστατεύουν. Ποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτό.